Σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα φαίνεται να βομβαρδίστηκε η πόλη λιμάνι Μικολάγεφ. Είναι μια πολύ σημαντική πόλη κοντά στην Οδυσσό, πολύ κοντά στην Οδυσσό, σημαντική πόλη και για τι πολεμικέ επιχειρήσει. Σύμφωνα λοιπόν με τι ίδιε πληροφορίε, στην περιοχή αυτή, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο, ένα ορφανοτροφείο και ένα οφθαλμολογικό κέντρο, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή Ιγκλούσκη, στα βόρεια τη Όπω δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, βομβάρδισαν αυτέ τι περιοχέ με άμαχο πληθυσμό, χωρί να υπάρχει κανένα στρατιωτικό στόχο. Σύμφωνα πάντω με τι ίδιε πληροφορίε, από τα πλήγματα φαίνεται, την ώρα των πληγμάτων φαίνεται ότι μέσα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο δεν υπήρχαν ασθενεί, ούτε υγειονομικοί. Ωστόσο, στο Οφθαλμολογικό Κέντρο φαίνεται ότι υπήρξαν ασθενεί, ο αριθμό των οποίων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Ε, αυτά από το πεδίο των επιχειρήσεων. Να σα πω τώρα ότι στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία, ναι. οι Ιταλικέ Αρχέ προχώρησαν στην κατάσχεση ενό ρωσικού γιότ αξία 530 εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκει στον Ρώσο Ολιγάρχη Αντρέι Μελτιτσένκο. Το γιότ, σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι τη Τεργέστη στη βορειοανατολική Ιταλία και πιστεύεται ότι είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό ιστιοπλοϊκό μηχανοκίνητο σκάφο σε όλο τον κόσμο.